Κλείνω και αυτό, κλείνω και αυτό. Καλό κάψιμο και σε σένα λοιπόν. Και καλώς ήρθατε στο τελευταίο επεισόδιο του Ελλάδα X Talento για το FM. Το τελευταίο επεισόδιο θα δούμε έτσι συνοπτικά τι έγινε αυτά τα 20 χρόνια που τρέξαμε το save. Θα δούμε κάποια easter eggs, κάποια fun facts που λέμε. Θα δούμε ποιοι παίκτες συνεχίζουν την μπάλα, οι οποίοι είναι αρκετά λίγοι. Είναι 18 άτομα. Λοιπόν, είναι ο Τζούκερ, ο οποίος ανήκει στην 1461 Τραμπζόν. Έμεινε στην Τουρκία και ρίζωσε ο Τζούκερ. Καλή καριέρα έχει κάνει ο Τζούκερ. Μερακλήδικη θα την χαρακτήριζα την καριέρα του. Εδώ ξεκίνησε από Πλατανιά, City, Midland, ΠΑΟΚ, πέρασε Βαλένθια και μετά ρίζωσε στη Γαλατασαράι και στην Τουρκία γενικότερα. Ο επόμενος που συνεχίζει την μπάλα είναι ο Ντιφόν, ο οποίος είναι τερματοφύλακας στον Πανιόνιο. Παίρνει σύνταξη φέτος. Δέθηκε με τον Πανιόνιο και με τον Ολυμπιακό ο Ντιφόν. Έκανε καριέρα καλή για Έλληνα. Χρόνια εδώ στον Πανιόνιο, μάλλον και αρχηγός και θρύλος του συλλόγου. Μετά ο επόμενος είναι ο Γκάμπ, ο οποίος είναι στη Μέτζ και σταματάει και αυτό στην μπάλα φέτος. Τα τελευταία χρόνια είναι στη Γαλλία κυρίως, έχει περάσει από Ολυμπιακό, από Ατρόμητο και από Απόλλωνα ο Γκάμπ. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Μίτσος ο 21, ο οποίος είναι στη Φροζινόνε. Και γενικότερα έχει περάσει από πολλές ομάδες και από Μίλαν και γύρισε για το Εγάλεο. Τα αρνήθηκε όλα παιδιά, έπαιξε στη Μίλαν 15 παιχνίδια και 43-48 παιχνίδια και είπε όχι, ξέρεις κάτι, γυρνάω Football League. Και γύρισε στο Εγάλαιο. Ο Παύλος Γιούβ κέρδισε Glass of Whiskey. Λοιπόν, έχει παίξει στην ΑΕΚ, γενικότερα έχει κάνει πολύ ωραία καριέρα. Ο Ραφαήλο Μαντέβας είναι ο επόμενος και αυτός θεματοφύλακας στη Λίλ. Οι θεματοφύλακες είναι οι περισσότεροι που έχουν μείνει, γιατί λογικό οι θεματοφύλακες σταματάνε πιο αργά την μπάλα. Ραφαήλ Μαντέβας όλη την καριέρα σχεδόν στη Γαλλία, έχει ξεκινήσει λίγο από Ελλάδα, δεν έχει παίξει πολύ βέβαια στην Ελλάδα. Ο Φωτάρα συνεχίζει να παίζει ακόμα μπάλα, είναι στο Wolfsburg πλέον. Έχει περάσει από όλα τα προηγμένα πρωταθλήματα, Γαλλία, Αγγλία, Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία. Και από Ελλάδα πέρασε. Λοιπόν, ο Δημήτρης ο Μανολοατούδης, καλησπέρα Αλέξ Φούλη. Είναι στην Εσπανιόλ, εδώ ο Τζίμπου γύρισε στη χώρα του να κλείσει την καριέρα του. Και ενώ παιδί της Μασία γύρισε στην Εσπανιόλ και λέει, ξέρετε κάτι, την Μπαρτσελονάκια, θα πάω στην Εσπανιόλ εγώ. Θα πάω στην Εσπανιόλ και θα κάνω και θα παίξω μπαλίτσα. Καλή συνέχεια, Εμίλιε. Σταύρος Βασιλάκης ο επόμενος εδώ, ο Γιβραλταριανός, και αυτός παίρνει σύνταξη φέτος. Πλέον θα σταματήσει την καριέρα του στη Σεβίλη, με χρόνια στη Σίτι και στην Τότεναμ, ο Σταύρος ο Βασιλάκης. Ωραία καριέρα, ωραία καρτέλα ακόμα για τον Σταύρο τον Βασιλάκη. Ο Τσίκου είναι ο επόμενος τερματοφύλακας στην Λειψία. Σταματάει και αυτό στην μπάλα φέτος. Χρόνια στη Λειψία και στην Πάγκεν είχαν εξοδευτεί, είπαμε, 57 εκατομμύρια για αυτόν τον τερματοφύλακα. Στην αρχή της καριέρας του κιόλας από τη Λειψία και έμεινε μέχρι το τέλος της καριέρας του εδώ. Ο επόμενος είναι ο Παύλος Γιουβανίδης, ο μεγάλος μας νικητής για το Football Manager 2018, ο οποίος είναι τερματοφύλακας και παίζει ακόμα στην Everton, παίρνει σύνταξη φέτος. Ξεκίνησε από Παναθηναϊκό και μετά πέρασε όλη την καριέρα στην Everton, ο Παύλος Γιουβανίδης. Που κέρδισε και το Football Manager, να το χαρεί. Ο Πατρινός είναι ο επόμενος ο οποίος παίζει ακόμα μπαλίτσα. Ο Πατρινός εδώ πέρα στη Newcastle πλέον, σταματάει και αυτός την μπάλα φέτος. Έκανε και τη διεθνή του καριέρα στη League One και στην Premier League. Γενικότερα μια χαρά η καριέρα του Κώστα. Από τους GR Minecraft Cousins. Ο The Hustla είναι ο επόμενος, στο Αμβούργο. Δεν σταματάει την μπάλα The Hustla, εδώ ο Γερόλικος. Ο οποίος βρίσκεται στο Αμβούργο πλέον, όπως είπαμε, πέρασε και από Σάλκε και από Ίντερ. Έπαιξε πολλά χρόνια στην Μπαρτσελόνα και ήταν βασικός και αναντικατάστατος στην ομάδα της Βαρκελόνης. Και εδώ είναι καλό συμμετοχή στην Εθνική Γερμανίας. Έχει ένα σοβαρό τραυματισμό τώρα 2 με 5 μήνες. Ελπίζουμε να επιστρέψει. Κρις Βεάκος, ο οποίος είναι στην Arsenal και παίρνει σύνταξη και αυτός. Ο Κρις Βεάκος είναι ο παίκτης με τα περισσότερα λεφτά που παίρνει. Παίρνει σχεδόν 9,5 εκατομμύρια ευρώ, παραπάνω από 9,5 εκατομμύρια ευρώ ακόμα το χρόνο. Είναι στην Arsenal. Ξεκίνησε από Bayern, Λειψία, Wolfsburg και χρόνια τώρα είναι στην Arsenal σαν ένας άλλος Per Mertesacker, θα μπορούσαμε να πούμε, ο Κρις Βεάκος.
Γιώργος NT, ο επόμενος, ο οποίος είναι στον Πανιόνιο, τερματοφύλακας και αυτός, γύρισε να κλείσει την καριέρα του στην Ελλάδα. Πέρασε από Μπάγερν, από Βόλφσμπουργκ, από Μπαρτσελόνα με γεμάτες χρονιές σε όλες τις ομάδες και είπε να γυρίσει στον Πανιόνιο. Παιδιά, αυτό για το ποιος κερδίσει το μάντζερ, για αυτά αν μπορείτε να απαντήσετε τα εσείς στο chat για να μην κόβω την ροή του stream. Ο Τάσος Μορέιρο, ο Ροναλντίνιο Τζούνιορ, αυτός εδώ ο παίκτης με το τεράστιο όνομα, είναι στη Σιόν, τερματοφύλακας και αυτός. Ξεκίνησε από τον Άρη, Σίτι, Λιψία, Αουγκσμπουργκ, Μονακό και Σιόν πλέον εδώ. Και την τελευταία του χρονιά, εδώ στη Σιόν, γεμάτη χρονιά, όχι τόσο καλή βέβαια. Ο Πάολο Μπιροκυλίνη είναι ο επόμενος, ο οποίος αγωνίζεται στη ΣΠΑΛ. 111 συμμετοχές στην Εθνική Ιταλίας. Πάρα πολύ καλός ο Πάολο. Είπαμε, προσωπική αδυναμία ο Πάολο Μπιροκυλίνη. Γιάννη, τι λες αγόρι μου, ποιος Νικήτας? Ποιος Νικήτας κέρδισε το μάνατζερ? Ο Νικήτας 82 κέρδισε άλλο παιχνίδι. Το μάνατζερ το κέρδισε ο Παύλος ο Γιού. Χρόνια στη Γιουβέντους Πάολο Μπιροκυλίνη, στο Παναθηναϊκό, μετά εδώ γυρολόγος έγινε, γύρισε από όλες τις ομάδες της Ιταλίας. Λοιπόν, ο Ιωάννης ο Τζιάννενς είναι ο επόμενος, κεντρικός αμυντικός του Southampton. Ολλανδός, συνεχίζει ακόμα να παίζει μπαλίτσα και θα συνεχίζει να παίζει μπαλίτσα. Έχει περάσει από Bayern, από Inter, από Paris, από Real. Εντάξει, τώρα γύρισε στην Premier και παίζει σε ομάδες εδώ μικρομεσαίες, στο και Southampton συγκεκριμένα. Και ο Johannes Kaufmann είναι εδώ πέρα ο πιο ακριβός παίχτης του Save προς το παρόν. 3,7 εκατομμύρια. Γερμανός, 98 συμμετοχές στην Εθνική Γερμανίας. Χρόνια στη Leverkusen, από την Dortmund, από την Dortmund, γιατί το είπα έτσι, δεν ξέρω. Και φέτος πήγε στη Στουτγκάρδη, όπου δεν έπαιξε πολύ, αλλά όσο έπαιξε ήταν πολύ καλός. Γιάννη, να είσαι ρομπότ, μην είσαι human. Να είσαι ρομπότ, πρέπει, ρώτα τον legit πώς είναι να είσαι ρομπότ. Οπότε θα σου πει και θα σε μάθει. Λοιπόν, αυτοί οι παίκτες συνεχίζουν ακόμα την μπάλα. Οι μισοί περίπου θα σταματήσουν την μπάλα αυτή τη χρονιά και θα συνεχίσουν οι υπόλοιποι. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος πλέον να τους δούμε παρακάτω. Θα δούμε λίγο ποιοι σταματήσανε την μπάλα και σε τι ηλικίες και αυτά, έτσι ονομαστικά. Ο Σότς εδώ πέρα, στα 35. Ο Χρήστος και αυτός στα 35. Για αυτά, όποιοι θέλουν να τα κάνουν pause στο YouTube για να δουν την πορεία των παιχτών τους. Λοιπόν, ο επόμενος είναι ο Ζωάο Τσετίνιο και αυτός εδώ στο 35 σταμάτησε την μπάλα. Ο Μαξιμιλιάνο Λούπο, ο έτερος Ιταλός μαζί με τον Πυροκυλίνη που ξεκινήσαν από τη Γιουβέντους. Ο Κάρλος ο Ντρούμπερ, εδώ στα 35 σταμάτησε και την μπάλα και ο Κάρλος. Ο Χασογκολίνιο, εδώ 35 χρόνων και εκείνος. Ο Πάου 21 και αυτός στα 34 θα μάθει την μπάλα. Ο Δημήτρης ο Πουρσανίδης στα 34 και αυτός. Ισχύει Γιάννη, προσέφερε τη βοήθειά σου, αυτό δεν το αρνούμε. Τζιοβάνι Μισελίνιο και αυτός στα 34 εδώ σταμάτησε την μπάλα. Ο Σταύρος Αού εδώ πέρα. Κωνσταντίνος Παπαχρήστου. Καλή συνέχεια Τζίμπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Ο Γιάννης ο Χαλάτσης εδώ, ο Σαμαριανός. Ο Μπάλας και αυτός στα 34, τώρα βλέπουμε όλους τους παίκτες που σταμάτησαν στα 34. Ο Νικούδης, ο Γιώργος ο Νικούδης, κάτσε να τον ξαναδείξω γιατί το έβγαλα γρήγορα. Γερολόγος ο Γιώργος. Λοιπόν, Τζιμ Τσίμπας ο επόμενος. Και αυτός κι αν ήταν γερολόγος. Λοιπόν, ο Δούκας ο Αντώνης εδώ και αυτός γυρολόγος εδώ πέρα, ο Σουηδός. Αμπαλουάν Ροντρίγκες, παιχτάρα μεγάλη. Καλησπέρα Λάμπταρ, καλώς ήρθες. Αμπαλουάν Ροντρίγκες εδώ, παιχτάρα μεγάλη.
Αυτός δεν είναι δικός μας. Ο Go Diego Go, και αυτός στα 34 σταμάτησε την μπάλα. Λίγες και καλές οι ομάδες του. Και Mike Zambidis, εδώ τους έχουμε δείξει από εδώ και πέρα. Λοιπόν, τους υπόλοιπους δεν τους δείχνει, γιατί το manager δεν ξέρω πώς λειτουργεί και είναι λίγο περίεργο στο πώς δείχνει τους παίχτες όταν έχουν σταματήσει την μπάλα. Δεν τους κρατάει όλους. Δεν ξέρω γιατί. Οι περισσότεροι παίζουν να έχουν γίνει staff και γι' αυτό να μην τους δείχνει, δεν ξέρω. Λοιπόν, θα σας δώσω έτσι καλώς στο save να ψάξετε τον εαυτό σας όσοι δεν το είδατε. Είπαμε, θα είναι στην περιγραφή κάτω εδώ στο YouTube. Μπες και τσέκαρε, φίλε. Όποιοι θέλουνε. Λοιπόν, να δούμε έτσι λίγο fun facts. Πάμε στην Ελλάδα, στην Εθνική Ελλάδος. Λοιπόν, στην Εθνική Ελλάδος προπονητής είναι αυτός εδώ, ο Αντώνης ο Κρινίτσας. Η Εθνική Ελλάδος έφτασε στην τρίτη θέση του κόσμου κάποια στιγμή. Δεν θυμάμαι που είναι, κάπου πριν από το 27. Εδώ στα κοντά έφτασε 13η θέση ψηλότερη. Και πάμε να δούμε λίγο κάποια πράγματα εδώ στις συλλόγους. Ο Παναθηναϊκός είναι ο πιο μεγάλος σύλλογος αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Προπονητής είναι ο Κλόντιαν Γκίνο, αυτός εδώ. Ήταν παίχτης, είναι παίχτης στην πραγματικότητα. Και το γήπεδο του λέγεται Yang Chen Stadium. Δεν ξέρω τη φάση, έψαξα να δω ποιος είναι ο Yang Chen. Δεν είναι κάποιος παίχτης. Δεν είναι κάποιος παίχτης, γιατί δεν τον έχει ούτε στα icons ούτε στους legends. Έψαξα και με search, δεν τον βρήκα, δεν ξέρω τι είναι το Yang Chen. Πάντως έχει ξεκινήσει το γήπεδο ο Παναθηναϊκός. Και έχει 26 πρωταθλήματα εδώ, 25 κύπελλα, τρελό έτσι, έχει ανέβει αρκετά ο Παναθηναϊκός. Λοιπόν, το πολύ αστείο της υπόθεσης, και Νίκο είναι αυτό που σου έλεγα εδώ, αν πάμε στον Ολυμπιακό, ο Ολυμπιακός έχει σε καινούργιο γήπεδο, παιδιά, και το καινούργιο του γήπεδο λέγεται Ούρος Τζόρτζεβιτς Αρίνα. Ο Ούρος Τζόρτζεβιτς, ο οποίος είναι legend του Ολυμπιακού στο 2037, προπονητής είναι ο Γιάννης ο Ιωάννου, αυτός εδώ, ο οποίος έχει περάσει από Πανιόνιο, εδώ βλέπω σε μικρές ομάδες, Χαϊδάρι, Βίζα, Πανιγιάλιο κτλ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος έφτιαξε αρίνα στον Πειραιά το 2032, την ονόμασε Ούρος Τζόρτζεβιτς. Εντάξει, τι να πω εγώ, υπάρχουν βίτσια. Δεν κρίνω. Θα δείξω νικητές Champions League, ναι. Δεν κρίνω εγώ, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, ο Ατρόμητος είναι η τρίτη πιο δυνατή ομάδα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Μουράτ Σεροπιάν προπονητής. Ο Ατρόμητος, όπως έχει πρώτα 5 πρωταθλήματα, 5 κύπελα, πέρασε τον ΠΑΟΚ ήδη. Ο Ατρόμητος έχει και αυτός γήπεδο, 30.000 θέσεις. Ανέβηκε πάρα πολύ ο Ατρόμητος. Έχει γίνει πολύ δυνατός. Legend του είναι ο Τζενάρο Γκατούζο, ο οποίος είναι στην Εθνική Αγγλίας πλέον. Ποιος θα το περίμενε, λέει ο Legend. Ρε, το Ready το έβγαλαν μήπως σε μενίκαι, δεν ξέρω, παίζει. Μετά είναι η ΑΕΚ, η οποία δεν έχει πάρει πρωτάθλημα στο save μας, εδώ στο Ελλάδα έχει ταλέντο. Η οποία δεν ξέρω, βλέπω ένα pattern εδώ πέρα. Δεν ξέρω γιατί είναι όλοι με λάμψη την ομάδα. Στην Αγία Σοφιά αγωνίζεται ακόμα. Με Ανδρέα Σταματή προπονητή. Επέστρεψε ο παλιός παίχτης. Τη χρονιά που είχαμε πέσει αγωνιζόταν στην ομάδα. Παιδιά, δεν θα δείξω Λάρισα και τέτοια, θα δείξω τις μεγάλες ομάδες. Θα είπα, θα δώσω το save όποιος θέλει να το κοιτάξει. Λοιπόν, δεν πήρε κανένα πρωτάθλημα όσο είναι εδώ το save μας. Μετά ο επόμενος είναι ο Πανιόνιος, ο οποίος πέρασε σε δυναμικότητα τον ΠΑΟΚ. Προπονητής ο Κώστας ο Ανδριόλας. Έφτιαξε και αυτό στάδιο, 19.000 θέσεις, Νέα Σμύρνη, Πανιόνιο Stadium. Εντάξει, και ο Πανιόνιος εδώ δυνατός πλέον. Έχει πάρει και 3 κύπελα. Ρε, ό,τι καλύτερο να βλέπεις random φάτσες στο manager. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν έχει πάρει ούτε αυτός πρωτάθλημα. Έχει πάρει την πρώτη χρονιά πρωτάθλημα και μετά έμεινε στάσιμος. Οπότε έχει πλέον 3 πρωταθλήματα. Προπονητής είναι ο Αλέξης ο Ντάλλας. Όχι αυτός από το της Ελλάδος τα παιδιά. Άλλος είναι. Είναι τραγικός προπονητής.
Ναι, από το 2027 είναι προπονητής στην ΑΕΚ, ναι. Την Τούμπα παίζει ακόμα. Πρέπει να έχει σαπίσει η Τούμπα, πρέπει να έχει πέσει κάτω. Καλησπέρα, 11. Τον Παύλο Γκαρσία τον έχει ακόμα εδώ προπονητή στην Under 20, 60 χρόνων. Ο Παύλο Γκαρσία θα έχει γεράσει, 60 χρόνων θα έχει γίνει. Λοιπόν. Πού πας με ντάλα, ρε φίλε. Λοιπόν. Και να σας δείξω λίγο και τους παίκτες της Εθνικής Ελλάδος. Αυτός εδώ είναι ο τερματοφύλακας ο Θωμάς ο Κόμπλας. Παναγιώτης Τσατσάρης. Λορέντσο Τσέλα. Τη ΣΑΕΚ είναι αυτός, αν δεν το καταλάβατε λόγω του χρώματος το λέω. Λευτέρης Καραλιόπουλος. Ραμίρο Ιμπάνιες. Βλέπουμε εδώ οι Naturalizé πάνε και έρχονται. Γιώργος Παυλακάκης. Κριτήκαρος εδώ πέρα ο Παυλακάκης ο Γιώργος. Λοιπόν, Χρήστος Ζανέτας. Μάκης Παναγιωταράς. Χαράλαμπος Μαυροπάνος, σαν ένας άλλος Μαυροπάνος. Θα έχει γίνει σαν το Σταλόνι στο τελευταίο ρόκι και χειρότερος μπορώ να σου πω, ε. Βυσαρίωνας Γουλέτας. Ο Βυσαρίωνας εδώ πέρα. Ο οποίος είναι και λίγο αλήθωνος, δεν ξέρω τι παίζει με τα μάτια του. Είναι λίγο σε το άγαλμα του. Του Κριστιάνου Ρονάλντο ο Βυσαρίωνας. Πιθανόν είναι με τεσάρκωση του κουνελιού από το έκδοση οικογενειακών. Ο Ζωάο Πέδρο, σέντερφορ, κι άλλος Naturalizé. Λοιπόν, ο Γιώργος Εντή, συνεχίζει ακόμα στην Εθνική Ελλάδος ο Γιώργος εδώ πέρα, δικός μας παίκτης αυτός. Παναγιώτης το Ρωσιάδης, και αυτός αλήθωρος. Μαλάκα, γιατί έχουν τέτοια μάτια ρε, πως είναι έτσι. Απλά κοιτάξτε τον. Λοιπόν, Παναγιώτης Μάτζιος, Διονύσης Λυσίτσας, Αργύρης Σιμίτσας, τι ονόματα είναι αυτά ρε γάμοντο. Λοιπόν, Μάριος Μασούρας, τι μύτη είναι αυτή ρε Μάριε. Μιγγέλ Μάνο, και αυτός συνατουραλίζε. Δημήτρης Γιντίδης, είναι αυτό λίγο έτσι, δεν ξέρω τι φάση. Παύλος Χάμος, και αυτός έχει βαϊμπουνίδι. Ρε όλοι αλήθεια είναι στο παιχνίδι. Εμείς το κοιτάμε, αυτός μας κοιτάει. Ρε και αυτός μπουνιά έχει φάει. Λοιπόν, ο Αργύρης ο Κόνστας. Εδώ... γλυκό παιδάκι, φαίνεται. Ο Τάσος Μωρέι Ροναλντίνιο συνεχίζει ακόμα στην Εθνική. Και ο Μάρκος ο Μούργος. Η Μούργα όλη. Ο Μάρκος εδώ ο Μούργος. Μια χαρά είναι το face στο Regen, μια χαρά είναι. Λοιπόν, και να σας δείξω και νικητές των Champions League και να κλείσουμε το τελευταίο επεισόδιο και τη σειρά γενικότερα. Λοιπόν, οι νικητές εδώ στο Europe. Λοιπόν, πάμε βασικά να σας δείξω τους νικητές στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Το Βέλγιο το πήρε το 2020, η Ισπανία το 24 με φιναλίστ στην Ελλάδα, ενώ το Βέλγιο την πρώτη χρονιά φιναλίστ η Ιταλία. Το 28 το πήρε η Ιταλία με φιναλίστ στην Ουκρανία. Το 32 η Πορτογαλία με φιναλίστ τη Δανία. Και η Σκωτία το 2036 με φιναλίστ τη Γαλλία. Τι φάση η Σκωτία, παιδιά. Την έδειξα την εθνική, Γιάννη, δεν παρακολουθείς. Την έδειξα. Λοιπόν, παγκόσμιο κύπελο να σας δείξω. Fast winners. Λοιπόν, το 2018 το πήρε η Αργεντινή, με δεύτερη την Αγγλία, τρίτη τη Γαλλία. Η Αργεντινή κατάφερε και πήρε παγκόσμιο κύπελο μετά από χρόνια. Η Γερμανία το πήρε το 2022, με δεύτερη την Ιταλία και τρίτη τη Βραζιλία. Το 36 το πήρε η Αγγλία, κατάφερε και πήρε ένα παγκόσμιο κύπελο η Αγγλία. Βασικά δεύτερο παγκόσμιο κύπελο, γιατί δεν έχει πάρει ευρωπαϊκό ακόμα. Με την Πολωνία και την Ισπανία δεύτερη και τρίτη. Η Αργεντινή το ξαναπήρε το 30, με Ιταλία και Πορτογαλία δεύτερη και τρίτη. Και το 2034 το πήρε η Γερμανία, με δεύτερη την Αγγλία και τρίτη την Πορτογαλία. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και τους νικητές των Champions League. Πού είναι.
Champions League. Θα δούμε και την Europa. Άντε, θα δούμε και την Europa. Κάτσε, κόλλησε το παιχνίδι. Λοιπόν, past winners. Η United το πήρε την πρώτη χρονιά με τη Juventus. Μετά η Juventus έκανε την Relance και το πήρε με την Bayern. Η Barcelona στο τελικό με την Arsenal. Η City στο τελικό με την Atletico. Η United μετά με την Paris. Ξανά η United με την Chelsea. Η Real με την Atletico. Η United ξανά με την Atletico. Η Μονακό μετά με την United. Η United γενικά πολύ επιτυχημένη αυτά τα χρόνια. Μετά η Arsenal πήρε Champions League με την Napoli στο τελικό. Η City με την Bayern. Δεύτερη χρονιά η Bayern στο τελικό το χάνει από την Arsenal. Και την τρίτη χρονιά που πάει στο τελικό η Bayern το παίρνει τελικά με την Barcelona. Σε έναν αγγλικό εμφύλιο η Arsenal το 2030-31 το πήρε με την United. Η Paris πήρε άλλο ένα με την Barcelona στο τελικό. Τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις για την Barcelona με Bayern, City και City. Η Real το πήρε στο τελικό με την Barcelona, El Clásico στο τελικό. Και η Bayern τελευταία χρονιά στο τελικό με την Paris. Να δούμε λίγο κανένα περίεργο γήπεδο. Όχι. Λοιπόν, και πάμε να... Η Ελλάδα δεν πήρε τίποτα. Τελικό μόνο έφτασε γύρω Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Λοιπόν, και πάμε να δούμε και το Europa League τους νικητές. Εδώ θα έχουμε κάποια έκπληξη, δεν μπορεί. Λοιπόν, πρώτη χρονιά η Μονακό το πήρε στο τελικό με τη Μίλαν. Ρε γαμώ, τόσα χρόνια για να περάσουν, οι ίδιες ομάδες το παίρνουν. Η Μπάγκεν το πήρε επειδή πήγα εγώ. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα, Νίκο. Λοιπόν, η Ίντερ την επόμενη χρονιά με την Νάπολη. Η United στο τελικό με τη Real. Champions League ήταν αυτό, παιδιά. Κάποιο λάθος θα έγινε. Η Stoke το πήρε την επόμενη χρονιά στο τελικό με την Ίντερ. Η Arsenal στο τελικό με τη Liverpool. Η Tottenham πάλι στο τελικό με την Arsenal. Η Valencia πήρε μετά από πολλά χρόνια ξανά στο τελικό με τη Liverpool. Η Tottenham στο τελικό ξανά με την Arsenal. Η Valencia ξανά στο τελικό με την Liverpool. Το είπαμε αυτό, συγγνώμη. Gladbach στο τελικό με την Chelsea. Η Napoli το πήρε στο τελικό με τη Lyon. Η Lyon σε γαλλικό εμφύλιο με την Paris. Η Valencia δύο χρονιές πήγε τότε να τελικό. Την πρώτη χρονιά της το πήρε η Valencia, την άλλη χρονιά της το πήρε η Atletico. Η Liverpool πήρε σε ένα derby εδώ με την Dortmund στο τελικό ένα γύρω παλίγκα ακόμα. Η Inter πήρε μετά ξανά με την Dortmund. Η Lyon και η Chelsea δύο χρονιές με τη Λειψία στο τελικό. Η Juventus στο τελικό με την United. Η Marseille στο τελικό με την Chelsea. Η Atalanta σε ένα τελικό με την Watford το πήρε η Watford. What the fuck. Ποια Watford και ποια Atalanta. Και η Marseille τελευταία χρονιά στο τελικό με τη Sporting Λισαβόνας. Τελικό σε Ελλάδα δεν έγινε από ό,τι βλέπω. Έγινε στο Μπάρι, στο Σαν Νίκολα. Okay. Όχι, στην Ελλάδα δεν έγινε κανένα. Δεν έγινε κανένα. Λοιπόν, η Παρή έχει φτιάξει Unai Emery Arena. Ναι, okay. Αυτά στο περίπου. Τέλος η σειρά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όσους στηρίξατε αυτή τη σειρά και συμμετείχατε με τους παίκτες σας. Ελπίζω να σας άρεσε. Ήταν αρκετά κουραστική. Την ευχαριστήθηκα παρόλα αυτά. Ελπίζω να ήσασταν στους τυχερούς που κερδίσατε κάποια δώρα κατά τη διάρκεια αυτής της σειράς. Ίσως να έχουμε κάτι αντίστοιχο στο μέλλον, πιθανόν. Λοιπόν, θα έχω το save στην περιγραφή να το κατεβάσετε από Mediafire για να τσεκάρετε ό,τι θέλετε. 2000, ή να παίξετε κιόλας, 2037 έχουμε. Μπορείτε να παίξετε, αν θέλετε. Οπότε κάπου εδώ τελειώνει το επεισόδιο. Τελειώνει η σειρά. Τα λέμε σε κάποιο άλλο βίντεο ή live. Να είστε καλά. Bye.